Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, λόγοι σε 150 κεφάλαια, τέταρτον, περί υψώσεις του νου, σελίδα 216. Τρίτη φιλοκαλία. 62. Ο Μακάριος Μωυσής με τη δόξα του πνεύματος που έλαβε στο πρόσωπό του, την οποία κανείς άνθρωπος δεν μπορούσε να ατενίσει, Έξοδος 34-29-30, προτύπωση πως θα δοξαστούν στην Ανάσταση των δικαίων τα σώματα των Αγίων, με δόξα που τώρα αξιώνονται να έχουν στον έσω άνθρωπο οι πιστές ψυχές των Αγίων. Εμείς, λέει, με ακατάληπτο το πρόσωπο, δηλαδή με τον έσω άνθρωπο, δεχόμαστε σαν σε καθρέφτη τη δόξα του Κυρίου και μεταμορφωνόμαστε σε αυτή τη λαμπρή εικόνα του, ανεβαίνοντας από δόξα σε δόξα. Β. Κορινθίους 3-18. Από το Μωυσή πάλι λέει η Γραφή ότι έμεινε στο όρο 40 ημέρες και 40 νύχτες και δεν έφαγε ούτε ήπιε. Έξοδος 34-28. Πράγμα που δεν είναι της ανθρώπινης φύσεως. Άρα δεχόταν κάποια τροφή πνευματική. Αυτή την τροφή γεύονται από τώρα οι Άγιες Ψυχές από το Πνεύμα. 63. Η δόξα την οποία έχουν πλούτο τους, όπως είπαμε, από εδώ οι ψυχές των Αγίων, αυτή θα σκεπάσει και θα ντύσει τα γυμνά σώματα στην Ανάσταση και θα τα μεταφέρει ανάρπαστα στους ουρανούς. Και τότε πλέον οι Άγιοι με το σώμα και την ψυχή θα αναπαυθούν για πάντα στη Βασιλεία του Θεού. Όταν έπλασε ο Θεός τον Αδάμ, δεν του έβαλε στο σώμα φτερά όπως τα πουλιά, αφού έμελε να του δώσει την Ανάσταση τα φτερά του Πνεύματος για να υψώνεται με αυτά και να αρπάζεται όπου θέλει το Πνεύμα. Αυτά τα φτερά έχουν δοθεί από τώρα στις ψυχές των Αγίων και τις σηκώνουν ψηλά προς το ουράνιο φρόνημα. Γιατί ο στολισμός των χριστιανών είναι άλλος και τα ενδύματα άλλα και άλλη η τράπεζα και άλλη η απόλαυση, επειδή γνωρίζουμε ότι ο Χριστός θα έρθει από τον ουρανό και θα αναστήσει όλους τους νεκρούς από την αρχή του κόσμου, όπως μαρτυρούν οι Θείες Γραφές. Τότε θα τους χωρίσει σε δύο μέρη και αυτούς που έχουν το δικό του σημάδι, που είναι η σφραγίδα του Θείου Πνεύματος, θα τους τοποθετήσει δεξιά του και θα τους μιλήσει. Ματθαίου 25:32-34. Γιατί όπως είπε, τα δικά μου πρόβατα ακούνε την φωνή μου και την γνωρίζουν. Ιωάννου 10:3-4. Και τότε τα σώματά τους θα ντυθούν με θεία δόξα, δηλαδή τη δόξα των αγαθών έργων και τη δόξα του πνεύματος που έλαβαν από εδώ οι ψυχές των Αγίων. Και έτσι, αφού δοξαστούν με το θεϊκό φως και αρπαχθούν στους ουρανούς για να προϋπαντήσουν τον Κύριο όπως έχει γραφθεί, θα είναι παντοτινά μαζί με τον Κύριο. Α. Θεσσαλονικής 4:17-64. Εκείνοι που φροντίζουν να όσο είναι δυνατόν καλύτερα το βίο του χριστιανού, πρέπει πρώτα να φροντίζουν με μεγάλη επιμέλεια και για το διανοητικό και διακριτικό και ηγεμονικό μέρος της ψυχής, ώστε να διακρίνουν ακριβώς το καλό από το κακό και να βγάλουν έξω από την καθαρή φύση όσα πάθη εισήλθαν έπειτα παραφύση, και έτσι να μπορούν να ζουν χωρίς προσκόμματα, χρησιμοποιώντας ως μάτι το όργανο της διακρίσεως για να μένουν ανεπηρέαστοι από τις αφορμές της κακίας. Γιατί θέλημα της ψυχής είναι να διατηρεί τα μέλη του σώματος αμόλυντα από τη βλάβη των αισθήσεων, να αποκλείσει τον εαυτό της από τους περισπασμούς του κόσμου και να φυλάξει την καρδία, να μην απλώνει στον κόσμο τα ενεργήματα, το λογισμό της, αλλά να τα περιορίζει από παντού και να τα συγκρατεί από κάθε χαμέζιλη φροντίδα και ειδονή. Και όταν δει ο Κύριος κάποιον να ζει με αυτόν τον τρόπο και να φροντίζει να διατηρεί τέτοια ακρίβεια και προσοχή και να έχει την πρόθεση να τον υπηρετεί με φόβο και τρόμο, Ψαλμός 2:11, τότε του προσφέρει και τη βοήθεια της χάρης του. Τι όμως να κάνει ο Θεός σε εκείνον που προσφέρει τον εαυτό του στον κόσμο και τρέχει πίσω από τις ειδονές του? 65. Οι πέντε παθένες που έμειναν άγρυπτες και που πήραν στα δοχεία της καρδιάς του το ξένο προς τη φύση τους λάδι, δηλαδή τη χάρη του πνεύματος, μπόρεσαν να μπουν μαζί με τον Ιμφίο στον Ιμφώνα. Οι άλλες, οι μωρές, οι κακές που έμειναν στους όρους τους της δικής τους φύσεως, δεν έμειναν άγρυπτες, ούτε φρόντισαν να αποκτήσουν το λάδι αυτό της αγαλίασεως μέσα στις καρδιές τους όσο ήταν ακόμη στη ζωή, αλλά κατά κάποιο τρόπο αποκοιμήθηκαν από αμέλεια και χαυνότητα και από ίηση για τις αρετές τους. Και αυτό που κλείστηκε και αυτές, για αυτές ο Νυμφώνας, γι' αυτό και κλείστηκε για αυτές ο Νυμφώνας της Βασιλείας των Ουρανών. Ματθαίου 25:1-10. Είναι λοιπόν φανερόν ότι τις κρατούσε κάποιος δέσμιος και κάποια φιλία με τον κόσμο, αφού δεν έδωσαν όλη την αγάπη και ολόκληρο τον έρωτά τους στον επουράνιο νηφίο. Γιατί οι ψυχές που ζητούν τον αγιασμό του πνεύματος, ο οποίος είναι ξένος για την ανθρώπινη φύση, ανάβουν όλη την αγάπη τους για τον Χριστό, εκεί βαδίζουν, εκεί προσεύχονται, εκεί σκέφτονται, εκεί μελετούν και έχουν απομακρυνθεί από όλα τα
άλλα. Οι πέντε στήσεις της ψυχής, δηλαδή η φρόνηση, η γνώση, η διάκριση, η υπομονή και το έλεος, αν δεχθούν την ουράνια χάρη και το αγίασμα του πνεύματος, τότε θα είναι πράγματι φρόνιμες παρθένες. Αν όμως εγκαταλειφθούν στα όρια της δικής τους φύσης, τότε είναι πράγματι μωρές και τέκνα του κόσμου και της οργής. Εφεσίων 2-3. 66. Η κακία είναι κάτι τοξίνο για την ανθρώπινη φύση. Η σχώρηση όμως με την παράβαση του πρώτου ανθρώπου και τη δεχτήκαμε με τον καιρό, έγινε σαν φυσική σε εμάς. Έτσι και με κάτι ξένο για τη φύση μας, την επουράνια δωρεά δηλαδή του πνεύματος, πρέπει να διώξουμε μακριά από τη φύση μας την κακία και να αποκατασταθούμε στην αρχική καθαρότητα. Αλλά και αν αυτό δεν γίνει με πολύ προσευχή και πίστη και προσοχή και αποστροφή των πραγμάτων κόσμου, και αν η φύση μας που τη μόλυνε η κακία δεν αγιαστεί από την αγάπη εκείνη η οποία είναι ο Κύριος, και αν δεν μείνουμε μέχρι τέλους άπτωτοι και δεν οικειοποιηθούμε τις θείες εντολές του, δεν μπορούμε να επιτύχουμε την επουράνια βασιλεία. 67. Θέλω να εξετάσω ένα λεπτό και βαθύ λόγο ανάλογα με τη δύναμή μου. Παίρνει σώμα ανθρώπινο ο άπειρος και ασώματος Κύριος από άπειρη αγαθότητα και μικραίνει, μπορεί να πει κανείς τον εαυτό του, ο μέγας και υπερούσιος, για να μπορέσει να ενωθεί με τα νοερά κτίσματά του, δηλαδή με τις ψυχές Αγίων και Αγγέλων, ώστε να μπορέσουν και αυτές να γίνουν μέτοχοι της αθάνατης ζωής, της θεότητάς του, επειδή και το καθένα σύμφωνα με τη φύση του είναι σώμα, ο άγγελος, η ψυχή και ο δαίμονας. Και αν είναι λεπτά, ωστόσο το καθένα κατά την υπόσταση, τη μορφή και την εικόνα που αναλογεί στη λεπτότητα της φύσεως του, είναι σώμα λεπτό. Όπως λοιπόν το σώμα τούτο κατά την υπόσταση είναι παχύ, έτσι και η ψυχή που είναι σώμα λεπτό πήρε και φόρεσε τα μέλη αυτού του σώματος. Φόρεσε τα μάτια με τα οποία βλέπει, τα αυτιά με τα οποία ακούει, τα χέρια, τη μύτη και γενικώς όλο το σώμα και τα μέλη του, τα φόρεσε η ψυχή και ενώθηκε με αυτό με το οποίο και ενεργεί όλα όσα συνδέονται με τη ζωή. Κατά τον ίδιο τρόπο και η ανεκλάλητη και ακατανόητη αγαθότητα του Χριστού μικραίνει τον εαυτό της και παίρνει σώμα και ενώνεται με τις πιστές και αγαπητές αυτών ψυχές και τις αγκαλιάζει και γίνεται ένα πνεύμα με αυτές, σύμφωνα με το λόγο του Παύλου, Α Κορινθίους 6:17. Και γίνεται, μπορούμε να πούμε, ψυχή στην ψυχή και υπόσταση στην υπόσταση, ώστε με μια τέτοια ψυχή να ζήσει και να υπάρξει μέσα στη θεότητά του, να φτάσει στην αθάνητη ψυχή και να απολαύσει άφθαρτη ειδονή και ανέκφραστη δόξα. 68. Για την ψυχή αυτή ο Κύριος όταν θέλει γίνεται φωτιά και κατακαίει κάθε κακό και παρήσακτο μέσα της, όπως λέει ο προφήτης, ο Θεός μας είναι φωτιά και κατακαίει. Άλλοτε γίνεται ανάπαυση ανίποτη και ανέκφραστη και άλλοτε χαρά και ειρήνη. Ρωμαίων 14:17. Και περιθάλπτει και περικυκλώνει την ψυχή. Μόνο να αγωνίζεται κανείς να τον αγαπά και να τον ευχαριστεί με τους αγαθούς τρόπους του, και θα δει με την πείρα και την αίσθησή του ότι άγγιξε ανεκλάλητα αγαθά που μάτι δεν τα είδε και αυτή δεν τα άκουσε και άνθρωπος δεν τα διανοήθηκε. Α Κορινθίους 2:9. Όσα δηλαδή αγαθά γίνεται το πνεύμα του Κυρίου, από τη μία για μία ανάπαυση και από την άλλη μία για αγαλίαση και τρυφή και ζωή της ψυχής, και αναδεικνύεται η αξία του, και γιατί σωματοποιεί τον εαυτό του και τον κάνει πνευματική τροφή, αλλά και ένδυμα και καλή και κάλλη απερίγραφε, για να γεμίσει έτσι την ψυχή πνευματική χαρά. Εγώ είμαι, λέει, ο άρτος της ζωής, Ιωάννης 6:35, και όποιος πίνει από το νερό που θα του δώσω θα αναβρίσει μέσα του μία πηγή νερού και που θα δίνει αιώνια ζωή. 69. Με τέτοιο τρόπο φανερώθηκε ο Θεός και στους ιερείς και αγίους της Παλαιάς Διαθήκης, όπως ο ίδιος ήθελε και όπως ήταν ωφέλιμο στον Άγιο που τον έβλεπε. Αλλιώς, για παράδειγμα, φανερώθηκε στον Αβραάμ, Γένεσης 18:1-2, αλλιώς στον Ισαάκ, Γένεσης 26:24, στον Ιακώβ, Γένεσης 28:13, στον Νόε, Γένεσης 9:12-13, στον Δανιήλ, Δανιήλ 7:13, στον Μωυσή, Έξοδος 3:4-6, στον Δάβιδ, Β Βασιλείων 24:16-17, και στον καθένα από τους προφήτες. Γάμα Βασιλείων 19:11-12. Μικραίνοντας τον εαυτό του και παίρνοντας σωματική μορφή, όπως είπαμε, μεταμορφωνόταν και φανερωνόταν σε αυτούς που τον αγαπούσαν, όχι όπως είναι ο ίδιος γιατί είναι αχωρήτως, αλλά ανάλογα με τη δεχτικότητα και τη δύναμή τους για την πολύ και ακατανόητη αγάπη που είχε σε αυτούς. 70. Η ψυχή
που αξιώθηκε να δεχτεί άνοικό της την ουράνια δύναμη και τη θεϊκή εκείνη φωτιά και που η υπεράνια αγάπη αυτή του αγαπούθου πνεύματος ενώθηκε με τα μέλη της, ελευθερώνεται εντελώς από κάθε κοσμική αγάπη. Το σίδερο, το μολύβι, ο χρυσός, το ασίμι, όταν παραδοθούν στη φωτιά, λιώνουν αλλάζοντας τη σκληρή φύση τους σε μαλακή, και όσο βρίσκονται μέσα στη φωτιά είναι χαλαρά και ρευστά και έχουν αποβάλει τη φυσική τους σκληρότητα εξαιτίας της δυνάμεως της φωτιάς. Έτσι και η ψυχή που δέχτηκε την επουράνια εκείνη φωτιά της αγάπης του πνεύματος αποσύρεται από κάθε προσκόλληση στο κοσμικό πνεύμα, ελευθερώνεται από τα δεσμά της κακίας και αποβάλει τη φυσική σκληρότητα της αμαρτίας, θεωρώντας τα όλα μικρά και περιφρονώντας τα. Λέω τους αγαπά πολύ, αλλά την εμποδίζουν από αυτή την αγάπη και αυτούς θα τους απαρνηθεί. Η αγάπη της αρχικής κοινωνίας του γάμου οδηγεί στο χωρισμό από τον πατέρα και τη μητέρα και τους αδελφούς, ώστε και όταν κανείς αγαπά κανένα από αυτούς τον αγαπά επιφανειακά, ενώ με όλη τη διάθεσή του και τον πόδο του τον έχει στη γυναίκα του. Αν λοιπόν η σαρκική αγάπη ελευθερώνει με τέτοιο τρόπο από κάθε άλλη αγάπη του κόσμου, μόλις και με τα βία σε εκείνοι που πληγώθηκαν από εκείνον τον απαθή θεϊκό πόδο μπορούν να κρατηθούν από κάποιο έρωτα των πραγμάτων του κόσμου. 71. Ο Θεός, επειδή είναι αγαθός και φιλάνθρωπος, μακροθυμεί και περιμένει πολύ καιρό τη μετάνοια κάθε αμαρτωλού και κάνει εορτή ουράνια την επιστροφή όποιου μετανοεί. Γιατί ο ίδιος λέει, γίνεται χαρά στον ουρανό για έναν αμαρτωλό που μετανοεί. Λουκά 15:7. Αν όμως κανείς βλέποντας αυτή την αγαθότητα και τη μακροθυμία και ότι ο Θεός δεν τιμωρεί το κάθε αμάρτημα επειδή όπως είπαμε περιμένει τη μετάνοιά μας, παραμελήσει την εντολή και την αγαθότητα αυτή την κάνει αλίμονο αφορμή καταφρονήσεως, προσθέτοντας αμαρτία πάνω στην αμαρτία και ορθώνοντας εμπόδια και συνάπτοντας αραθυμία στη ραθυμία, θα φτάσει στο αποκορύφωμα της αμαρτίας και θα καταλήξει σε τέτοια πτώση που δεν θα μπορεί πλέον να σηκωθεί, αλλά αφού υποστεί ολοκληρωτική συντριβή και παραδοθεί ολότερα στον πονηρό θα απολεστεί. Έτσι έγινε στα Σόδομα, αφού οι κάτοικοι έφτασαν και ξεπέρασαν κάθε όριο αμαρτίας, αφού δεν έμεινε πλέον σε αυτούς ούτε σπίθα μετάνοιας, καταστρέφηκαν από τη Θεία Δίκη της με φωτιά. Γένεση 19:24-25. Έτσι και στην εποχή του Νόε, επειδή οι άνθρωποι ήταν αχαλήνοι στις ορμές της κακίας και δεν έδειχναν κανένα είδος μετάνοια, συσσόρευσαν τέτοιο όγκο αμαρτιών ώστε όλη η γη να καταστραφεί τέλειως. Γένεση 6-7. Έτσι και από τους Αιγυπτίους οι οποίοι αμάρταναν πολύ και κατομεταχειρίζονταν το λαό του Θεού, ο Θεός ήταν επιγυκής και δεν τους παρέδωκε σε μια παλαιονοθήρα αλλά με διάφορες επιμέρους τιμωρίες τους οδήγησε σε μετάνοια. Και επειδή μετά από προσωρινή μεταμέλεια γύριζαν πάλι με άντε αγάπη και στην κακία και συνέχιζαν την προηγούμενη απιστία τους και τέλος κατεδίωξαν το λαό του Κυρίου που έφευγε από την Αίγυπτο, τους αφάνισε τελείως η Θεία Δίκη και τους κατέστρεψε. Έξοδος 14:27-28. Έτσι και στον Ισραηλιτικό λαό που αμάρτανε πολύ και θανάτων τους προφήτες του Θεού, ο Θεός έδειχνε τη συνηθισμένη του μακροθυμία. Αφού όμως προχώρησαν τόσο στην κακία ώστε ούτε το δεσποτικό αξίωμα του Χριστού να σεβαστούν, αλλά να αλπλώσουν χέρι φωνικό επάνω του, διώχθηκαν και αυτοί μία για πάντα και καταπατήθηκαν και αφαίρεσε ο Θεός από αυτούς την προφητεία και την ιεροσύνη και τη λατρεία και τα εμπιστεύθηκε στα έθνη που πίστευαν. Μαθαίου 21:43. 72. Ας προστρέξουμε προθυμία στο Χριστό που μας χαλεί και ας ανοίξουμε σε αυτόν τις καρδιές μας και ας μην δηλιάζουμε και απελπιζόμαστε για τη σωτηρία μας, γιατί αυτό είναι σόφισμα του εχθρού με την υπόμνηση των προηγουμένων αμαρτιών να ανοίγει το δρόμο στην απόγνωση. Αλλά ας κατανοήσουμε ότι αν ο Χριστός όταν ήρθε έγινε γιατρός και θεραπευτής τυφλών και παραλύτων και κοφαλάλων και ανέστενε νεκρούς που είχαν αρχίσει να φύρονται, Ιωάννου 11:39-44, πόσο περισσότερο δεν θα διατρέψει την τυφλότητα του νου και την παράλυση της ψυχής από την κοφαλαλία της αμελούς καρδίας, αφού δεν είναι άλλος αλλά αυτός που έκτισε το σώμα, αυτός έκτισε και την ψυχή. Και αν σε εκείνα που διαλύονται και πεθαίνουν είχε τόση συμπάθεια και έλεος, πόσο μάλλον δεν θα δείξει φιλανθρωπία και δεν θα θεραπεύσει την αθάνατη ψυχή που κυριεύτηκε από την ασθένεια της κακίας και της αγνίας και κατόπιν έρχεται σε αυτόν και τον παρακαλεί, γιατί δικά του είναι τα λόγια.
Ο ουράνιος πατέρας μου δεν θα αποδώσει δικαιοσύνη σε εκείνους που φωνάζουν σε αυτόν νύχτα και μέρα. Σας βεβαιώνω ότι θα τους αποδώσει το δίκαιό τους αμέσως. Λουκά 18:7-8. Αιτείτε και θα σας δοθεί. Ζητάτε και θα βρείτε. Χτυπάτε και θα σας ανοιχθεί. Η θύρα Ματθαίου 7:7. Και άλλου ακόμη και αν του δώσει επειδή είναι φίλος του, θα σηκωθεί ωστόσο και θα του δώσει ό,τι ζητάει εξαιτίας της ανέδειας του. Λουκά 11:8. Με αυτά προτρέπει να είναι η αίτησή μας στο Θεό ανεδής και επίμονη, αφού για αυτό ήρθε, για να επιστρέψει στους αμαρτωλούς κοντά του. Ματθαίου 9:13. Μονάχα εμείς, αφού απομακρυνθούμε με όλη μας τη δύναμη τις κακές συνήθειές μας, ας προσιλωθούμε στον Κύριο. Αυτός θα μας προσπερνά, αλλά και έτοιμος να μας βοηθήσει. 73. Ένας που κατέχεται από κάποια μακρά ασθένεια, όταν δεν μπορεί πια να δεχτεί τροφή και νερό, απελπίζεται, και αυτό είναι σημάδι θανάτου και τον κλαίνει οι συγγενείς και οι φίλοι του. Έτσι και ο Θεός και οι άγγελοι λυπούνται πολύ και θρυνούν τις ψυχές που δεν μπορούν να προσλάβουν την επουράνια τροφή. Αν λοιπόν έγινε θρόνος του Θεού, αν η ψυχή σου έγινε όλη πνευματικός οφθαλμός και όλη φως, αν τράφηκες με την τροφή εκείνη του πνεύματος, αν πίνεις από το ζωντανό νερό Ιωάννου 4:10 και από το πνευματικό κρασί που εμφέρνει την καρδία Ψαλμός 103:15, και όταν αν η ψυχή σου φόρεσε τα ενδύματα του ανέκφραστου φωτός, αν ο εσωτερικός σου άνθρωπος έλαβε πείρα και βεβαιότητα όλων αυτών, τότε λοιπόν ζεις και τώρα την πραγματική αιώνια ζωή και αναπαύεσαι από τώρα μαζί με τον Χριστό. Αν όμως ακόμη δεν το έλαβες αυτά, ούτε τα έκανες κτήμα σου, να κλαις θερμά και να οδύρεσαι πως δεν απέκτησες ακόμη αυτό το πλούτο, και αν είναι αδιάκοπη η φροντίδα σου και η δέηση και η φτωχία σου. Αλλά μακάρι τουλάχιστον να αισθάνονταν τη φτωχία του εκείνος που δεν έχει αυτόν το θείο πλούτο, και να μην γυρνούσε αμέριμνος σαν να τον είχε παραχορτάσει, γιατί λέει ο Κύριος, καθένας που ζητά βρίσκει και όποιος χτυπά θα ανοιχτεί η θύρα. Ματθαίου 7:8. Αν το λάδι εκείνο που γινόταν διάφορα μυρωδικά, Έξοδος 30:23-25, είχε τόση δύναμη ώστε εκείνοι που χρείονταν να αποκτούν το βασιλικό αξίωμα, Α Βασιλείων 26:11, πόσο περισσότερο εκείνοι που χρείονται στο νου και στον έσω άνθρωπο με το αγιαστικό λάδι της αγαλιάς, ως Ψαλμός 44:8, και δέχονται τον αραβόνα του αγαθοποιού περιτέρματος, θα φτάσουν στα μέτρα της τελειότητας, δηλαδή της βασιλείας του Χριστού και της θείας υιοθεσίας, και θα μοιηθούν στα μυστήρια του βασιλιά Χριστού, έχοντας την άδεια να πλησιάζουν τον Πατέρα όποτε θέλουν. Γιατί αν δεν έχουν λάβει ακόμη τελείως την κληρονομιά, επειδή σηκώνουν ακόμη το βάρος του σώματος, αλλά όμως λόγω του αραβόνα του πνεύματος είναι σίγουρος οι ελπίδες τους και δεν αμφιβάλλουν καθόλου ότι θα συμβασιλεύσουν με τον Χριστό, Β' Τιμωθέου 2:12, και ότι θα έχουν αυθονία και πλεονασμό πνεύματος, γιατί από αυτήν εδώ ήδη τη ζωή δοκίμασαν τη δύναμη και την ειδονή εκείνη. Το κάλυμα που έβαλε ο Σατανάς πάνω στους ανθρώπους μετά την παρακοή, έρχεται η χάρη με την κάθαρση του εσωτερικού ανθρώπου και του νου, το αφαιρεί εντελώς και πετάει σαν σκύβαλο μακριά κάθε μολυσμό και κάθε ακάθαρτο λογισμό της ψυχής, θέλοντας να την κάνει καθαρή και να την επαναφέρει στην αρχική της κατάσταση, ώστε να βλέπουμε καθαρά και ανεμπόδιστα μάτια τη δόξα του αληθινού φωτός. Οι τέτοιοι άνθρωποι αρπάζονται από τότε τώρα νοερά σε εκείνο τον αιώνα και βλέπουν τα κάλλη και τα θαύματά του. Όπως δηλαδή τα σωματικά μάτια που είναι γερά και υγιή ατενίζουν με θάρρος τις ακτίνες του ηλίου, έτσι και αυτοί, χρησιμοποιώντας το φωτεινό και καθαρμένο νου τους, βλέπουν συνεχώς τις άδυτες λάμψεις του Κυρίου. 75. Αυτό το μέτρο δεν κατακτάται εύκολα από τους ανθρώπους, αλλά απαιτεί συνεχείς κόπους και πολλούς αγώνες και υδρότες. Γιατί πολλοί είναι εκείνοι που και η χάρη είναι μαζί τους και ενεργοί, και η κακία κρύβεται στα ενδόμηχα και δεν απομακρύνεται διόλου, αλλά τα δύο πνεύματα του φωτός και του σκότους ενεργούν μέσα στην ίδια καρδιά. Θα μου πεις όμως οπωσδήποτε, τι κοινό υπάρχει ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι, ή πώς μπορεί να υπάρχουν στον ίδιο τόπο ναός του Θεού και ναός των ειδώλων, Β' Κορινθίου 6:14-16. Και εγώ θα σου αποκριθώ το ίδιο. Πράγματι, τι κοινό υπάρχει ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι,
Ή σε τι το θείο φως συσκοτίζεται ή θολώνεται, καταμολύνεται αυτό που είναι εντελώς καθαρό και αμόλυντο, όπως λέει η Γραφή, το φως λάμπει μέσα στο σκοτάδι και το σκοτάδι δεν μπόρεσε να το σβήσει. Ιωάννου 1:5. Ώστε τα πράγματα δεν πρέπει να τα εξηγούμε ξεχωριστά και μονότροπα. Μερικοί επαναπαύονται να έχουν τόσο τη χάρη όσο να μπορούν να συγκρατούν τον εαυτό τους για να μην τους νικάει η αμαρτία που κατοικεί μέσα τους. Και έτσι συμβαίνει τώρα να έχουν προσευχή, νυφάλεια και ανάπαυση και έπειτα να ενεργούνται από αγκάθαρους λογισμούς και να δελεάζονται από την αμαρτία, ενώ συνυπάρχει δηλαδή και η Θεία Χάρη. Εκείνοι λοιπόν που είναι επιπόλαιοι και δεν επιδιώκουν ακόμη την ακρίβεια, όταν ένιωσαν κάπως την ενέργεια της Θείας Χάρης, νόμιζαν ότι ελευθερώθηκαν για πάντα από την αμαρτία. Εκείνοι όμως που έχουν διάκριση και είναι νυνεχείς, δεν θα αρνηθούν ότι και όταν κατοικεί μέσα τους η Χάρη του Θεού και πάλι ταράζονται από εσχρούς και άκερους και άτοπους λογισμούς. 76. Γνωρίσαμε αδελφούς οι οποίοι τόσο πλούσιοι απόλαυσαν τη Θεία Χάρη ώστε για 5 και 6 χρόνια να μαραθεί και να σβήσει σε αυτούς η σαρκική επιθυμία. Κατόπιν όταν νόμιζαν ότι έφτασαν στο λιμάνι και στη Γαλήνη, τότε όρμησε σαν από ενέδρα κατά πάνω τους η δαιμονική κακία τόσο σκληρά και άγρια ώστε να δοκιμάσουν έκπληξη και απορία. Κανένας όμως από αυτούς είναι οξυδερκής και συνετή, δεν ξεθαρεύεται να πει ότι αφού έχω τη χάρη απαλλάχθηκα από την αμαρτία, γιατί ενεργούν και τα δύο, όπως είπαμε, και η χάρη και η αμαρτία στον ίδιο νου, αν και οι επιπόλαιοι και αμαθείς μόλις νιώσουν κάποια μικρή πνευματική κίνηση λένε νικήσαμε. Εγώ νομίζω ότι τα πράγματα έχουν ως εξής. Όπως όταν λάμπει καθαρός ήλιος και πέσει ξαφνικά σκοτεινιά ή ομίχλη, σκοτίζεται το φως του ηλίου, παρόμοια συμβαίνει και με εκείνους που έλαβαν τη χάρη του Θεού, δεν καθαρίστηκαν όμως ακόμη τελείως, αλλά στο βάθος κατέχονται ακόμη από την αμαρτία. Ώστε λοιπόν είναι πράγματι απαραίτητη πολύ η διάκριση για να τα αντιληφθεί κανείς αυτά τέλεια με την πείρα. 77. Όπως είναι αδύνατον χωρίς μάτια ή γλώσσα, αυτιά και πόδια να βλέπει κανείς ή να μιλάει ή να ακούει ή να περπατάει, έτσι επίσης είναι αδύνατον χωρίς το Θεό και τη Θεία Ενέργεια να γίνει κανείς κοινωνός των θείων μυστηρίων και να γνωρίσει τη σοφία του Θεού ή να αποκτήσει τον πλούτο του πνεύματος. Γιατί οι Έλληνες σοφοί ασκούνται σε λόγους και ασχολούνται πρόθυμα με λογομαχίες. Οι δούλοι όμως του Θεού, και αν δεν είναι επιτίδιοι στα λόγια, όμως κατερτίζονται συνεχώς με τη θεϊκή γνώση και με τη χάρη του Θεού. 78. Καταλήγω να υποθέσω ότι ακόμη και αυτοί οι Απόστολοι που ήταν γεμάτοι από τη χάρη του αγαθού Παρακλήτου δεν ήταν ολότελα απειλαγμένοι από φροντίδες, αλλά μαζί με την αγαλίαση και την ανέκφραστη χαρά είχαν και κάποιο φόβο που προέρχονταν βέβαια από την ίδια χάρη και όχι από την κακία, γιατί η ίδια χάρη τους προστάτευε ώστε να μην πέσουν ούτε στην παραμικρή παρεκτροπή. Και όπως ένα μικρό παιδί χτυπά σε ένα τείχος με ένα πετραδάκι, δεν του κάνει τίποτα, ή όπως είναι ασθενικό βέλος ελάχιστα βλάπτει ένα γερό θώρακα, έτσι και αν ένα μικρό μέρος της κακίας προσέβαλε τους Αποστόλους, δεν πετυχαίνει τίποτα, γιατί ήταν πολύ καλά θωρακισμένοι με τη δύναμη του Χριστού. Πλην όμως, αν και ήταν τέλειοι, ήταν παρούσα σε αυτούς και η ελευθερία του αυτεξουσίου, και όχι όπως μερικοί ανόητα λένε ότι μετά τη χάρη πάβουν οι φροντίδες και υπάρχει ανάπαυση. Γιατί ο Κύριος και από τους τέλειους ακόμη ζητεί να είναι το θέλημα της ψυχής στην υπηρεσία του Πνεύματος, ώστε να συμβαδίζουν και τα δύο. Όπως λέει ο Απόστολος, μη σβήνετε την ενέργεια του Πνεύματος, Α Θεσσαλονικής 5:19. 79. Κανείς να μιλάει κανείς για τα πράγματα μόνο με λόγια είναι πρόχειρο και εύκολο. Είναι εύκολο στον καθένα να πει ότι τούτο το ψωμί, για παράδειγμα, γίνεται από σιτάρι. Τον λεπτομερή όμως τρόπο της κατασκευής του δεν μπορεί ο καθένας να τον εκθέσει, αλλά μόνο όσοι τον γνωρίζουν. Έτσι λοιπόν, να μιλάει απλώς κανείς για την απάθεια και την τελειότητα είναι εύκολο. Να το μάθει όμως με την πείρα και αληθινά, αυτό σημαίνει να καταλάβει την αληθινά στην πράξη, αυτό σημαίνει να καταλάβει αληθινά στην πράξη πως κατορθώνεται η τελειότητα. 80. Όσους λένε πνευματικά λόγια χωρίς να τα γευθούν και να τα δοκιμάσουν, αυτούς τους παρομοιάζουν με έναν άνθρωπο που μέσα στο καλοκαίρι και ακριβώς το καταμεσήμερο περνά ένα τόπο έρημο και άνευρο και έπειτα από την πολύ και φλογισμένη δίψα φαντάζεται ότι κοντά είναι μία πηγή με νερό, γλυκό και καθαρό νερό,
και ό,τι πίνει από αυτήν χωρίς να τον εμποδίζει κανείς όσο θέλει. Ή ακόμη με άνθρωπο που δεν έχει γευθεί ποτέ μέλι και προσπαθεί να δώσει σε άλλους να εννοήσουν τι είδος είναι η γλυκύτητά του. Τέτοιοι είναι πράγματι όσοι δεν δοκίμασαν στην πράξη και με εσωτερική πληροφορία τα σχετικά με την τελειότητα και τον αγιασμό και την απάθεια και θέλουν να μιλούν για αυτά στους άλλους. Γιατί αν τους δώσει ο Θεός να λάβουν μικρή αίσθηση για κάτι από όσα λένε, τότε θα εννοήσουν οπωσδήποτε ότι δεν είναι πράγματα όπως τα έλεγαν, αλλά η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική. Κινδυνεύει δηλαδή, καθώς ο χριστιανισμός λίγο-λίγο να ξεφεύγει από το κανονικό του δρόμο και να πέφτει σε αθεία. Έτσι ο χριστιανισμός είναι σαν φαγητό και ποτό και όσο περισσότερο τον γεύεται κανείς, τόσο ανάβει την απεθυμία για περισσότερο. Για περισσότερα και γίνεται ο νους αχώραστος και ακατάσχετος. Είναι σαν να δώσει κανείς σε ένα διψασμένο ένα γλυκό ποτό για να το κάνει όχι μόνο από τη δίψα αλλά και από την ειδονή του ποτού να το επιθυμεί πιο άπλιστα. Αυτά όμως όπως είπαμε δεν τα νοούμε μόνο με λόγια χωρίς πείρα αλλά απαιτούνται με μυστική νοερή εργασία του Αγίου Πνεύματος και έτσι λέγονται. 81. Το Ευαγγέλιο διατάζει κατηγορηματικά κάθε άνθρωπο να κάνει ή να μην κάνει κάτι ώστε να μην γίνει φίλος του φιλανθρώπου βασιλιά. Λέει δηλαδή να μην οργιστείς Ματθαίου 5.22, να μην επιθυμείς Ματθαίου 5.28, αν σε ραπείς κανείς το άλλο μάγουλο γύρισε το και το άλλο. Ματθαίου 5.39, ενώ ο Απόστολος ακολουθώντας από κοντά τα προσταγμένα εκπαιδεύει και πώς πρέπει σταδιακά να γίνεται το έργο της καθάρσεως με υπομονή και μακροθυμία. Πρώτα τους τρέφει μεγάλα σαν νήπια, Α Κορινθίους 3:1-2, έπειτα τους φέρνει σε μεγαλύτερη ηλικία, Εφεσίων 4:14-16 και τέλος στην τελείωτα, Εβραίων 5:14-6-1. Και να το πούμε με ένα παράδειγμα, το Ευαγγέλιο είπε να γίνει τέλειος ο χιτώνας από μαλλί, ενώ ο Απόστολος εξήγησε καθαρά το πώς να λαναρίζεται το μαλλί και πώς να υφαίνεται και να κατασκευάζεται το χιτώνας. 82. Είναι μερικοί που απέχουν από φανερή πορνεία και κλοπή και πλεονεξία και τα όμοια κακά και γι' αυτό συγκαταρρυθμούν τον εαυτό τους με τους Αγίους. Απέχει όμως πολύ αυτό από την αλήθεια, γιατί πολλές φορές ενώ η κακία φωλιάζει στο νου τους και ζει εκεί έρποντας δείχνει πως τους άφησε και έφυγε. Άγιος όμως είναι εκείνος που αγιάστηκε και καθάρισε τελείως το εσωτερικό του άνθρωπο. Κάποιος αδελφός ενώ προσευχόταν μαζί με τους αδελφούς εκμαλωτίστηκε από τη Θεία Δύναμη και με την αρπαγή του νου του είδε την Άνω Ιερουσαλήμ και τα εκεί φωτεινά κατοικητήρια και φως άπειρο και ανέκφραστο και άκουσε φωνή ότι αυτός είναι ο τόπος αναπαύσης στο δικαίωμα. Μετά από αυτό υπερηφανεύτηκε και νομίζοντας τον εαυτό του σπουδαίο έπεσε σε βάθος αμαρτιών και κυριεύθηκε ύστερα από πολλά κακά. Αν λοιπόν έπαθε τέτοια, πώς είναι δυνατόν ο καθένας να λέει αφού νηστεύω και ζω σαν ξένος, διαδίνω ελιμοσύνη από τα υπάρχοντά μου, Α Κορινθίους 13:3 και έχω φυλαχθεί από τα κακά που είπαμε και τίποτα δεν μου λείπει, άρα είμαι και εγώ Άγιος. Γιατί όπως είπαμε τελειότητα είναι ότι η αποχή από το φανερά, όχι η αποχή από τα φανερά κακά, αλλά η τέλεια κάθαρση είναι η κάθαρση.